Απαντήσεις δόθηκαν το πρωί της 5ης από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Μπαντίκο σχετικά με τις συγχωνεύσεις τμήματων στο σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο ίδιος αρχικά τόνισε πως έχουν ήδη προχωρήσει 38 συγχωνεύσεις τμήματων στο σύνολο της Περιφέρειας, ενώ έκανε γνωστό πως το Υπουργείο έδωσε εντολή στο να προχωρήσουν αυτές τις συγχωνεύσεις για την κάλυψη κενών των εκπαιδευτικών. Κοιτάξτε, στην αρχή της χρονιάς, κάθε χρονιάς, και όχι μόνο στην αρχή της Σεπτέμβρη, ενώ από τον τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, γίνεται ο προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς. Ναι. Εκεί υπάρχουν σαφείς οδηγίες και ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στον αριθμό των μαθητών που έχει κάθε τμήμα. Είχε υποθεί και θα έπρεπε να υπάρχει ένας γενικός εξορθολογισμός, γιατί μερικές των περιπτώσεων είναι ιδιαίτερα προβληματικές, ενώ δηλαδή με πάρα πολύ μικρό αριθμό μαθητών και δεν δικαιολογείται και επί της πρακτικής να πει κανείς. Okay, ξεκίνησε η χρονιά, γίνανε οι προσλήψεις, οι διορισμοί, οι πρώτοι 11.700, είχαμε 25.000 πρώτη φάση αναπληρωτές, ακολούθησε η δεύτερη 6.000, πήγαμε 2.500 με την τρίτη. Εκεί το Υπουργείο είδε στην αρχή για την περιθώριο διαχείριση και έδωσε την οδηγία προς τους διευθυντές εκπαίδευσης να προχωρήσουν περαιτέρω σε όποιες συγχωνεύσεις είναι εφικτό να γίνουν για την της οικονόμησης, να το πω έτσι, τον έβρεσε εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα καλύπτουν κενά που ήταν, που υπήρχαν σε σχολικές μονάδες. Που σημειώνω ότι τα ζητούμενα από το Υπουργείο με βάση τα στοιχεία που ήταν στην περιφέρειά μας στον αριθμό των 166 ανέρχονταν τις υπηρεσίες, από τις οποίες έγιναν 38. Θα έπρεπε πρώτα ο διευθυντής κάθε σχολική μονάδας να έχει την αρμοδιότητα να κρίνει το πώς θα σχηματιστεί το κάθε τμήμα και ύστερα ο διευθυντής κάθε περιφερειακής ενότητας να επιβλέψει τη συγκεκριμένη διαδικασία, επισήμανε μεταξύ άλλων ο κύριος Μπαντίκος. Ο πρώτος που θα έπρεπε να έχει δει είναι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Δηλαδή εκείνος να αποφασίζει για τον αριθμό των τμήματων με βάση τι προβλέπεται και τα χαρακτηριστικά που έχει. Εφόσον λοιπόν τμήματα δεν εφάρμοσαν αυτά και η οδηγία υπήρχε σε αυτή την κατεύθυνση, καλέστηκαν οι διευθυντές εκπαίδευσης κατά τόπους και τα περιφερειακή ενότητα να διαχειριστούν το θέμα. Και προέβησαν σε αυτές τις συνθήκες. 7,5 χρόνια, κυρία Τζεμιδάκη. Ξέρετε ότι έχω τρέξει σε όλο το μήκος και το πλάτος του νομού και του νησιωτικού και του υπηρετικού, όποτε τα παιδιά είχαν ανησυχίες. Πήγα, τους μίλησα αυτοπροσώπως πάντα. Είναι δυνατόν να βγαίνουν κάποιοι τώρα με ανακοινώσεις και να ψεύδονται? Είναι ντροπή τους. Είναι ντροπή τους, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μετά από τις κινητοποιήσεις που είχαμε, πριτάνευσε η λογική, φαντάζομαι, και θα προχωρήσουμε μάλλον στην μη σύμπτυξη των τμήματων. Έτσι δείχνει, με βάση τις κουβέντες που έχω κάνει σαν δεύτερο λύκειο και με τον κύριο Μπαντίκο και με τον κύριο Βαγενά, θα προχωρήσουμε στην δημιουργία πάλι των τριών τμήματων. Που υπόψη ότι πέρα από το επιδημιολογικό επικίνδυνο, ας πούμε, του πράγματος, είναι και το ότι 6-7 συνάδελφοι από το δεύτερο λύκειο αυτή τη στιγμή καλύπτουν ώρες διδασκαλίας στην Πέραμο, στο ΕΠΑΛ, αριστερά-δεξιά. Τώρα αυτό που αναμένεται είναι να βγει η τέταρτη φάση προσλήψεων εκπαιδευτικών, η οποία μπορεί να αποτελέσει μια λύση στο θέμα. Η απόφαση έχει ληφθεί. Να δούμε αν υπάρξει δυνατότητα, γιατί ξέρετε υπάρχει μετακινήση προσωπικού, υπάρχει μια δυσκολία σε όλα αυτά, αλλά είπα ότι το κοιτάξαμε το θέμα, το κοιτάμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Για τις μονάδες εκείνες που πραγματικά είναι οριακά ενδεχόμενα και όντως δημιουργεί κάποια θέματα εκεί στην λειτουργία. Αν και εκτιμούμε ότι, γιατί μου έγινε το ερώτημα ότι στην πανδημία που έχουμε και τα λοιπά, τώρα που διάφυξε των τμήματων, είναι άλλο πράγμα να λέγαμε αν θα είχαμε διπλά τμήματα με πολύ μικρό αριθμό. Εδώ μιλάμε ότι από 24, ξέρω εγώ, θα γίνουν 27. Θέλω να πω ότι τα τρία άτομα παραπάνω δεν είναι εκείνα, όχι κάτι με, κατά το Υπουργείο, με βάση τους ειδικούς, που θα δημιουργούσαν σημαντικό πρόβλημα. Το παρακολουθούμε, το συζητήσαμε και με το Υπουργείο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν μπορώ να σας πω